Το κουδούνι θα χτυπήσει και πάλι τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, όμως η μετάλλαξη Όμικρον επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα για τους μαθητές. Έτσι, το νέο πρωτόκολλο διαμορφώνεται ως εξής. Την πρώτη εβδομάδα επιστροφή στα θρανία, όλοι οι μαθητές θα υποβληθούν σε 3 self-test και για τις επόμενες εβδομάδες σε 2 self-test. Η βούληση της κυβέρνησης από την πρώτη τη στιγμή, αλλά και του συνόλου των επιστημόνων, είναι ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Εφαρμόστηκε ένα πρωτόκολλο τους προηγούμενους 4 μήνες, το οποίο λειτουργήσε με υποδειγματικό τρόπο, και πλέον με την επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου τα σχολεία θα ανοίξουν, η διαζώσης εκπαίδευση είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση κρούσματος σε μια τάξη, ο μαθητής κρούσμα θα μπαίνει σε πενθήμερη καραντίνα και θα επιστρέφει με αρνητικό τεστ, ενώ τα παιδιά του τμήματος θα υποβάλλονται και αυτά σε self-test. Τα εμβολιασμένα σε 3 self, ενώ τα ανεμβολίαστα σε 3 self-test και 2 rapid. Με αυτόν τον τρόπο καταργεί το Σταυρός και πάμε σε καθολικό τέστινγκ σε όλη την τάξη. Έχουμε όλοι πολλές φορές τονίσει τη μεγάλη σημασία της διαζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Πρώτα απ' όλα για το αυτονόητο, για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο, τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαζώσης λειτουργία των σχολείων μας. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση κρούσματος υποβάλλονται σε 4 rapid και 1 self-test, ενώ οι εμβολιασμένοι σε 3 self-test. Οπωσδήποτε, κατά τη διάρκεια του μεταλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που είναι όμως διαφορετικό από το Όμικρον, είδαμε ότι τα μέτρα για την λειτουργία των σχολείων με μάσκα και μετά self-test λειτουργήσαν. Με το άνοιγμα των σχολείων δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί. Η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων λόγω Όμικρον επιβάλλει παράταση ακόμα και 2 εβδομάδων, όπως κάποιοι υποστηρίζουν. Δεν χάνουμε τίποτα περιμένοντας μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μπορεί να δούμε την πανδημική εικόνα και να βάλουμε άλλη μία εβδομάδα, τις οποίες εβδομάδες θα αναπληρώσουμε με διαζώσεις εκπαίδευση, είτε στο τέλος του χρόνου, είτε κόβοντας μία εβδομάδα από τις διακοπές του Πάσχα. Θα υπάρξει μια ραγδαία επιδείνωση μέσα στη μαθητική κοινότητα. Θα γίνει ένα ουσιαστικά έντονη μετάδοση μέσα στις σχολικές αίθουσες, που σημαίνει ότι τα παιδιά θα νοσήσουν πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Τα δωρεάν self-test θα αρχίσουν να διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες.